Όπως ίσως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει φιλόδοξους στόχους να αυξήσει το μερίδιο της μεταποίησης στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ από το 15% έως το 20% του ΑΕΠ έως το 2020. Χθες το βράδυ ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Θεόδωρος Φέσας, παρέθεσε ένα δείμνο για τα μέλη της Επιτροπής και για τους συνδέσμους, τον πρόεδρο των κλαδικών και περιφερειακών συνδέσμων. Και είχαμε ως κεντρικό ομιλωτή τον αναπληρωτή υπουργό κ. Χαρίτση, με τον οποίο θέλω και να επισημάνω ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Επιτρέψουμε όμως να πω δύο λόγια για την ελληνική βιομηχανία και τη μεταποίηση. Γνωρίζετε ότι το 2018 θα είναι μια κρίσιμη χρονιά αποφάσεων και εξελίξεων. Εξελίξεων που θα διαμορφώσουν καθοριστικά την προοπτική ανάπτυξη της οικονομίας. Σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία είναι ζήτημα ευθύνης για όλους μας να αποδείξουμε ότι έχουμε διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος και ότι βεβαίως τα λάθη αυτά δεν θα ξανά επαναληφθούν. Ένα από τα λάθη τα οποία κάναμε είναι ότι παραμελήσαμε την διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και κατ' επέκταση βεβαίως και της ελληνικής βιομηχανίας. Έτσι, η ελληνική παραγωγή υποχώρησε αισθητά ως μερίδιο συμμετοχής στο ΑΕΠ της χώρας μας, αλλά και στην απασχόληση. Φυσικά, η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε περαιτέρω στη διάρκεια των χρόνων της κρίσης. Μας ανάγκασε να ξανασυνειδητοποιήσουμε και πάλι ότι η παραγωγή και οι παράγοντες που αυτοί διατυπώνουν πρέπει να αναπτυχθούν εκ νέου στη χώρα μας, ιδίως σε ό,τι αφορά τη μετοποίηση και την βιομηχανία. Όλοι οι δείκτες άλλωστε δείχνουν ότι οι χώρες οι οποίες διαθέτουν ισχυρή βιομηχανική βάση ανταποκρίνονται καλύτερα στους κρατασμούς των υφεσιακών κύκλων. Προσθέτουν δηλαδή πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας, επενδύουν περισσότερο στην έρευνα και στην κοινοτομία και βεβαίως έχουν και περισσότερες εξαγωγές. Αυτό είναι και το στοιχείο το οποίο συνειδητοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και έκανε μια στροφή και έριξε το βάρος της τα τελευταία χρόνια στην ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Γι' αυτόν τον σκοπό έχει παρουσιάσει ένα συνεκτικό πλαίσιο στρατηγικής για την αύξηση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ. Ο ΣΕΒ, και όσοι έρχεστε εδώ συχνά, το ξέρετε, έχει επανελισμένως με παρεμβάσεις, με προτάσεις, ενισχύσει το θέμα αυτό τόσο σε επίπεδο γενικών στρατηγικών κατευθύνσεων, όσο βέβαια και σε επιμέρους κλαδικά ή ειδικά θέματα. Θέλω να τονίσω ότι η ενίσχυση της βιομηχανίας είναι εθνική υπόθεση και η ενίσχυση της παραγωγικής φάσης. Μας αφορά δηλαδή όλους. Πριν από δύο μήνες ξεκινήσαμε μία πρωτοβουλία με τους βασικούς φορείς που εκπροσωπούν την βιομηχανική δραστηριότητα στη χώρα μας. Μία κοινή προσπάθεια. 27 βιομηχανικοί σύνδεσμοι της χώρας καταλήξαμε σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής. Ο στόχος και ο λόγος για τον οποίο είμαστε εδώ σήμερα είναι πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε πράξη μια κοινή φιλόδοξη δέσμευση να συμμετέχει η βιομηχανία και η μεταποίηση στο 12% του ΑΕΠ μέχρι το 2020 και 15% μέσα στο πρόθεσμα, ώστε αν μη τι άλλο να μπορέσουμε να κλείσουμε την ψαλίδα που μας χωρίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη προς όφελος φυσικά της απασχόλησης των εξαγωγών και της ευημερίας μας. Για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να εξειδικεύσουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί όπως έχει δείξει συχνά η πράξη, όταν υιοθετούνται χωρίς εξειδίκευση πολιτικές ή μέτρα, στην καλύτερη περίπτωση μας τοποθετούν σε μια τροχιά η οποία δεν δημιουργεί πάντοτε σημαντικά ωφέλη και αυτό και στην καλύτερη περίπτωση και σε χειρότερη περίπτωση μπορεί να υπάρξει και μια οπισθοδρόμηση. Η ελληνική βιομηχανία απέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στη διάρκεια της κρίσης και θέλω να σας υπενθυμίσω μερικά στοιχεία. Τα λέω πάντα για να τα υπενθυμίζω γιατί νομίζω ότι έχουν μια σημασία και είναι και στοιχεία τα οποία δυστυχώς δεν ακούγονται ούτε από την πολιτική τάξη και πάρα πολύ συχνά δεν ακούγονται και από τον τύπο. Δημιουργεί απασχόληση σε περίπου 1,2 εκατομμύρια εργαζόμενους.
Ένας στους τέσσερις εργαζόμενους στην Ελλάδα απασχολείται σε βιομηχανικές δραστηριότητες ή σε δραστηριότητες που οφείλονται στη βιομηχανία και στην δαπάνη των εισοδημάτων που δημιουργούνται από αυτήν. Είναι κατά κανόνα θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, με παροχές περίθαλψης και ασφάλισης. Το 2016 οι μεταποιητικές δραστηριότητες δημιούργησαν το 10% περίπου της ακαθάρισης προστιθέμενης αξίας. Ο ευρύτερος βιομηχανικός τομέας, δηλαδή αν βάλουμε μέσα τη μεταποίηση, την εξόρυξη και την ενέργεια, δημιούργησε το 14% της ΑΠΑ. Το 42% των συνολικών εξαγωγών που συμπεριλαμβάνει τον τουρισμό, την ναυτιλία και τις μεταφορές είναι βιομηχανικά προϊόντα. Στο πρώτο ενιάμινο του 2017, η βιομηχανία επεκτάθηκε με ταχύς ρυθμούς και δρά ως κινητήριος δύναμη στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Τώρα το λέω αυτό γιατί. Η απασχόληση στη βιομηχανία αυξήθηκε κατά 4,8% έναντι 1,8% στο μέσο όρο της οικονομίας. Σε ό,τι αφορά τις αμοιβές, στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 1,7% έναντι 0,5% στο μέσο όρο της οικονομίας. Και τέλος συνεισφέρει το 40% του συνολικού φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων, για να μην λέτε ότι η βιομηχανία δεν συνεισφέρει στα έσοδα. Και τέλος, άλλη μία παρερμηνία την οποία ακούμε συχνά είναι ότι δεν δραστηριοποιήθηκε στη διάρκεια της κρίσης με επενδύσεις. Οι επενδύσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από το 2009 μέχρι το 2016 από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ήταν 27 δισεκατομμύρια. Η υιοθέτηση του εθνικού στόχου πρέπει να γίνει με ευρεία συνένεση και να υπηρετείται με συνέπεια ανεξαρτήτως εκλογικών κύκλων και πολιτικών αλλαγών. Είναι άλλο ένα σημείο το οποίο θέτουμε πολύ συχνά στην πολιτική τάξη. Απαραίτητη είναι τέλος η σύσταση του Υπουργείου Βιομηχανίας, είναι άλλο ένα θέμα το οποίο το λέμε συχνά. Κάπου χάσαμε μία υφυπουργό στη διάρκεια αυτής των τελευταίων ετών, οι οποίες είναι όμως ένας στόχος στον οποίο εμείς θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε. Σήμερα λοιπόν, με την ευκαιρία της συνεδρίασης της Επιτροπής Βιομηχανίας της Business Group στην Αθήνα, καταθέτουμε αναλυτικότερες προτάσεις βιομηχανικής πολιτικής και πιστεύουμε ότι θα είναι χρήσιμες για τον δημόσιο διάλογο. Τις προτάσεις αυτές θα σας τις αναλύσει σε λίγο ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΔ, κ. Σάκης Κέρτσος, και θα δώσω τον λόγο στον πρόεδρο της Επιτροπής Βιομηχανίας της Business Group, κ. Κοχ, για την παρέμβασή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την παρουσία σας εδώ σήμερα.